Τη Στιμάνη φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα το Σταρ. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας δώσει το αποκλειστικό ρεπορτάζ. Μαρά, η ασέλγεια στο κορίτσι ξεκίνησε όταν εκείνη πήγαινε Πέμπτη Δημοτικού. Ο 60χρονος ήταν ο άνθρωπος που έμενε στην ίδια διπλοκατοικία με το κορίτσι. Ασελγούσε πάνω της στο σπίτι του, στο αυτοκίνητο, ακόμα και στο μπαλκόνι, και ενώ η σύζυγός του ήταν σε διπλανό δωμάτιο. Κάθε φορά που την άγγιζε, το κορίτσι της στεκόταν και εκείνος την απειλούσε. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να ασελγίζει πάνω της, ακόμα και σε ολιγόλεπτη απουσία του πατέρα της, από το χώρο που βρισκόταν. Ο 60χρονος, όταν κλήθηκε από τις αρχές να δώσει τις εξειδικές του εξηγήσεις, ισχυρίστηκε. 2-3 φορές φίλησε το κορίτσι στο μάγουλο σαν πατέρας της. Δεν γίνει τόσα έχουν καταγγελθεί να έχουν γίνει, γιατί υπήρχαν και άλλοι στους χώρους όπου ήμασταν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με κατήγγειλε. Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν το δικαστήριο, καταδικάστηκε σε 15 χρόνια, ενώ η μικρή παρακολουθείται μάρα από παιδοψυχολόγους. Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα, για το ρεπορτάζ σου. Θα αλλάξουμε κλίμα. Κλειστές δομές σε αραιοκατοικημένα νησιά του Αιγαίου σκέφτεται να δημιουργήσει η κυβέρνηση για να εγκαταστήσει.